Χαίρετε μετά από μια εβδομάδα. Πόσο ήταν το τελευταίο βίντεο, εβδομάδα, 10 μέρες. Παρασκευή σήμερα μεσημέρι, ψέματα, Τετάρτη, αργία, τετραήμερο, αύριο, κρύο, αστιάκι, φθομά. Γιατί στις πολιτισμένες χώρες οι σωστοί χριστιανοί έχουν αργίες. Λοιπόν, να μην γίνω μυριστικός, τετραήμερο από αύριο, Παρασκευή σήμερα για μας, Τετάρτη κανονικά. Ξεριστικό βιντεάκι όπως υποσχέθηκα. Αν ακούτε μουσική, είναι μόνο Priest Live. Ο Ρομπ δίνει πόνο μέσα. Λαϊβάκι, γιατί εγώ με φάνω το live. Σήμερα ξεριζματάκι καφενιακού τύπου και με ψευτοπαρουσίαση, βασικά με παρουσίαση Λεπίδας Derby που είχα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα το μουστάκι. Τώρα θα ξυριστώ και θα ξαναφήσω το μουστάκι πίσω. Το μετάνιωσα που το ξύρισα. Και ίσως συμμετάσχει σήμερα η Μέρκου 36 σε με μια άστρα έτσι για το δεύτερο χέρι. Θα δούμε πώς θα πάει στην όρεξη. Λοιπόν, για να μην σας χρονοτριβώ, έχει και ωραία μέρα σήμερα και πρέπει να βγω έξω για έναν καφέ και να κάνω μια εξυπηρέτηση κάτι φίλους. Σήμερα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αφήνω το στήλινγκ μου στην άκρη και γυρνάω πίσω στο λατρεμένο Mitchell's Wool Fat. Το έχω γεμίσει με νερό τώρα για να κάνει το blooming, να μαλακώσει το σαπουνάκι έτσι να το αισθανθούμε καλά. Βρέχω προσωπάκι και επιστρέφω. Βασικά εντάξει, εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά. Όπως έχετε παρατηρήσει, εγώ δεν χρησιμοποιώ καθόλου pre-save. Για μένα είναι έξοδα, πεταμένα λεφτά. Έμεινα μια εβδομάδα αξίριστο, σε έλεγα να μείνω αξίριστο, να αξίριστο. Στο ξενοδοχείο αύριο. Αλλά μετά λέω, βαριέμαι να κουβαλάω τώρα ξυριστική μηχανή και όλα αυτά. Και βασικά, ο μεγαλύτερο βραχνά είναι να στεγνώσει το πινέλο. Γιατί δεν θέλω να αγοράσω συνθετικό. Το συνθετικό το έχω στην Ελλάδα. Καλά, μπορεί να αγοράσω ένα από το damage. Εγώ λεφτά σε Κινέζους δεν δίνω. Μας φέραν ιό, λεφτά δεν δίνω. Έτσι να με πιάσει το παραλήρημα. Οπότε θα μου κάνουν report για με διακίνηση μίσους. Λοιπόν, πινελάκι smog, βρεγμένο σαπουνάκι Mitchell's Wool Fat. Κάνουμε φρουδάκο. Αξίζει μια εβδομάδα, φαγούρα πάει και έρχεται. Αυτό το πράγμα όταν μένει αξίριστο και σε φαγουρίζει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πώς μπορώ να είναι τα μουσια. Και σκεφτείτε το καλοκαίρι, σκέφτομαι να μην κάνω πάλι challenge να μείνω ένα μήνα αξίριστο. Απ' τη μία καλό. Γιατί με τη μηχανή που ελπίζω να έχω αγοράσει θα γίνει καλή παρουσίαση. Λοιπόν, ο αφρός βγήκε λίγο παραπάνω νερούλος. Το ξεσυνηθίσαμε. Σε λεπτό να ξεπλύνουμε. Ξεκινάμε. Φεύγουν οι αφροί, πανικός. Σκεφτόμουν να μην κάνω ξυριστικό βίντεο, αλλά λέω ας περάσει η ώρα μου με τους φίλους από το YouTube έτσι να σχολιάσουμε λίγο, να περνάει η ώρα. Αχ, πέσαν τα νούμερα του κορονοϊού, αλλά πάει σε περιφέρειας. Χθες έκασα για πρώτη φορά έξω από τον Darmstadt σε μαγαζί χωρίς τεστ και συγκινήθηκα. Επιτέλους, λες και είναι πιστοποιητικό φρονημάτων. Αχ, τι ωραίο το Mitchell's. Λοιπόν, επειδή έχω πει πολλές φορές και στα προηγούμενα βίντεο, καλοκαίρι θα κάνω ένα ντου στη Θεσσαλονίκη, στο κόσμο, αν θα μπω εκεί μέσα. Θα πω ένα, όλα μέσα στο καλάθι. Αθήνα δεν προβλέπω τώρα να ξανακατέβω. Φάγω μια κατραπακιά τώρα πριν ένα μήνα, πρέπει να κατεβαίνουμε τσάμπα τώρα έξω τώρα. Χρόνος, εργατόρα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λεωνίδας. Ψυχρά λογιστικά. Λεωνίδας έχω κάνει viral με τσατάκι σε όλο τον κόσμο. Αχ, τελείωσε το τραγουδάκι. Και με χαλάρωσε. Το μαλλί χρήζει βελτίωση. Πιστεύω να καραφλιάζω το μεταξύ. Τι να σας πω, μια δύσκολη σκληρή εργασιακή εβδομάδα τριών ημερών πέρασε. Παλεύω να βγάλω καμία υπερορία. Υπερορίες σε εμάς, για να μην γκρινιάζετε κάτω. Είναι άδειες, ρεπό. Το οποίο εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο. Και να κάνεις τα λεφτά όταν παίρνεις λίγα σαν ταπεινός δημοσπάλος.
Εντάξει, παιδιά, λιθοβολείτε. Εν τω μεταξύ και αρνητικό από το στάκι πριν μισή ώρα το έκανα. Τρίτο τεστ. Τέταρτο τεστ για την εβδομάδα. Κοκαίνη να παίρναμε. Πιο παρθένα θα ήταν η μύτη. Το καλό είναι για πρώτη φορά έπεσε σε άντρα ο οποίος δεν έκανε το βαθύρισε να φτάσει κάπου εδώ. Έτσι πάω. Να σου κάνει λογοτομή. Πού είναι ρε παιδιά το να δεν βλέπουμε. Τυφλωθήκαμε. Μας τύφλωσε η πολλή δουλειά. Λοιπόν. Γίναμε χάλια. Γυρνάμε στα παλιά κλασικά. Και τιμή Σένεκεν. Μέρκουρ 41 σε Open Comp. Βλέπετε έχει χτενάκι. Τέλος πάντων. Ξηραφάκι Derby. Τώρα πρώτη δεύτερη χρήση. Ένα μουστάκι δεν το θεωρώ και χρήση. Θα το πούμε στην πρώτη μια μισή χρήση. Έτσι. Να παίξουμε την ελληνική γλώσσα γιατί είναι πλούσια η γλώσσα μας και προσφέρει πολλές ασάφειες άμα τύχει. Ξεκινάμε να βγάλουμε το μαύρο χάλι της τρίχας. Να γίνουμε άνθρωποι. Πάθαμε κανένα winner schnitzel αύριο και... Βάλουμε φθηνό καύσιμο κάτω από ένα 40 γιατί οι Γερμανοί δεν θα το γυρίσουν στο πολιτικό, θα κρατηθώ με τους οικολόγους. Εντάξει, υποβόσκουνε και τη σπυράκια από κάτω, θα τα κόψει. Συμπαθητική η Derby, μ' αρέσει, δεν ξέρω, θα δούμε, πρώτο χέρι, πρώτο πέρασμα. Αχ, ανέπνευσα. Πετσοκόβι Derby. Δεν θυμάμαι τις άλλες λεπίδες, θα έρθουν στον ούπο. Βίντεο και παρουσίαση έτσι λεπίδας, για να μην γίνεται μονότονο το κανάλι, που είναι μονότονο, αλλά το σπάσουμε λίγο. Τώρα στον ούπο έρχεται και μία 37 Cessland της Mercur, καθότι Mercur fanboy. Βέβαια, η αυτοκίνηση μας έκανε χάλια. Τι έμανε αυτό, η αυτοκίνηση μας έκανε χάλια, μας πουλάνε τώρα ψυγεία με ρόδες. Δεν πάμε στα media μας να ψωνίσουμε καμία συσκευή να πάρουμε αυτοκίνητα. Χάθαμε τη ευχαρίστηση. Εδώ, το manifesto του Θωμά σήμερα, θα τα ακούσετε. Τι ιστορίες να σας πω, δεν έχω και τίποτα. Κάτι τρελά έχουμε αυτές τις ημέρες, αλλά... Επανέκαψε και ένα φιλικό ζευγάρι από το COVID. Πολύ το αίμα. Θα χρησιμοποιηθεί άλλο μπλοκ, θα λιποθυμίσω στη κάμερα, θα δείξει. Λοιπόν, και επειδή έχω φάει σκάλωμα με άγριες μέλισσες, προς τους σεναριογράφους, σκοτώστε στα Μύρινες, δρόσο. Τέλος πάντων, όσοι δεν κάνουν τη δουλειά του Δούκα Σεβαστού, και πείτε ό,τι θέλετε. Δούκα Σεβαστός, ο καλύτερος. Τι να πω τώρα, βρίσκεται ταλαιπωρημένο από τη σκληρή δουλειά. Τι μουστάκι ατροφικό είναι αυτό που έχω σήμερα. Ρεζίλ θα γίνω. Κρίμα και έλεγα να αλλάξω φωτογραφία προφίλ στο Facebook. Εδώ και δύο μέρες. Ψέματα, από το Σάββατο έφτιαξε ο καιρός. Πάει το κρύο, κλείσαμε το καλοκαίρι. Βλέπετε τη φάτσα μου. Πρέπει να πάω να πάρω καλοκαιρινά ρούχα.
είπα να δυνατήσω και τελικά την δυνατήσω. Μόνο παίρνω. Κάτι τυχαίνει. Το νερό, το νερό. Χάλια έχω γίνει, τέλος πάντων. Ξεπλένω. Και επιστρέφω. Λοιπόν, επιστροφή μετά το ξέπλυμα. Δεύτερο χεράκι. Αλλά εντάξει, επειδή το προαποφάσισα από πριν, τώρα με τρώει. Δεύτερο χέρι θα γίνει με 36, με μια άστρα μέσα ξεχασμένη κανένα μήνα. Ο Θεός και η ψυχή μου θα μου κάνει. Και επειδή μου έχει λείψει το ωραίο της κοψιματάκι. Αφρό για 10 χέρια έβγαλα. Τώρα έτσι όπως το περνάω σαν φλόρος, θες παβαριέμαι να τρίψω. Ξαφνικά έκανα ένα γκαπ και έχασα δύναμη, τέλος. Πρέπει να τηγανίσω και κάνω μια μελέτα τώρα με λουκάνικο χωριάτικο, γιατί από αύριο θα ρίξω κάθε μέρα, θα βαρεθώ. Που είναι 36, σε 4 μηχανές μπροστά μου. Πρέπει να φτιάξω και μια βάση, γιατί έχω βάση μόνο για μια μηχανή για να πινέλω. Οπότε τώρα πρέπει να φτιάξω κάτι στο μηχανουργείο, να περάσει η ώρα ή θα χώσω κάποιον άλλον. Βαριέμαι. Mercury 36, σε κλασική παλιά. Παλιά δεν είναι, τέλος. Κλασική αξία. Άστρα λεπιδούλα. Πριν είχαμε 41 σε με ντέρμπι. Ωραίο το χεράκι, αλλά με πετσόκοψε τα σπυράκια. Οπότε πάμε σε κάτι χαλάρο έτσι να τελειώνουμε. Αχ, τι βάση που είναι αυτό. Ξέρω πολλοί θα γελάσουν, αλλά 36 σε και 41 σε τις έχω στην καρδιά μου. Με αυτές έμαθα κιόλας, οπότε τις έχω συνηθίσει. Ακούτε και το Reaper. Στο άλλο θέλετε μάλαμα ή παπά Κωνσταντίνου, Θανάση μου. Αχ, τι ωραία smooth. Τελικά και πού βρίζα τις άστρα. Πήρα να γίνουν από τις αγαπημένες μου. Δεύτερη χρήση ήταν αυτή ή τρίτη. Πάει καιρός. Όπως και να έχει, μετά το ξύρισμα θα πάει στην ανακύκλωση των μετάλλων φυσικά. Πάλι το κάνω στα κέντρα, το... τι το ήθελε και το ξύριζα πριν 10 μέρες. Τίποτα και χωρίς αφρό. Του παρακανά. Θέλω αριστερό χέρι. Α, περάσω όλο ένα χεράκι σήμερα, έτσι προβλέπετε. Ξαναξύρισω την Κυριακή. Πάτα πάλι ένα pause για να μην σας ταλαιπωρώ. Ξεπλένω και επιστρέφω. Ξεχάστηκα, συγγνώμη. Πήρα τον αφρό από το πινελάκι. Τέλος πάντων, πάμε τρίτο χέρι έτσι για το χαβαλέ. Οχ, οχ, οχ.
Ένα μην έχουμε στράσεφες τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα. Και από την άλλη εβδομάδα θα μεγαλώσει κι άλλο όσο πάμε μέχρι τις 21 Ιούνιου. Παράδεισο και 11 παρά πέφτει ο ήλιος. Καλά είναι. Κανονικά σήμερα θα ήμουν στο δρόμο για Αγία Πετρούπολη. Πάντα οδικό στα ταξίδια μου. Προτιμώ να τα κάνω με αυτοκίνητο παρά με αεροπλάνο. Τα ταξίδια θεωρώ ότι με αυτοκίνητο τα ζεις. Με αεροπλάνο είναι διαδικαστική περίοδο. Διαδικασία δεν κάνεις τίποτα. Προσωπική γνώμη πάντα έτσι. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Πήγατε σε ανώμαλο. Του αρέσουν τα χιλιόμετρα. Περιοχή Φραγκφούρτης, Αυστρία, Βιέννη, 720 χιλιόμετρα. 7 ώρες και καλά, το κάνουμε σε 5,5-6 ανάλογα τα κέφια μου και το πόσο βαρύ θα είναι το πόδι και τι έργα θα έχει στο δρόμο. 720 χιλιόμετρα και 720, εντάξει, πάμε σε 1500 ώρα στρογγυλή. Συν τα τοπικά προϋπολογίζονται αυτομάτως 2000 χιλιόμετρα έτσι για ένα τετραήμερο. Τα καλά της Ευρώπης κεντρικής είναι ότι βγαίνει Σαββατοκύριακο υπό κανονικές συνθήκες και τώρα βασικά τώρα είναι πιο καλά γιατί δεν έχει κίνηση. Ευλογημένος COVID, να είναι καλά οι Κινέζοι που το βγάλανε από τίποτα βαρύ. Τέλος πάντων και περιόρισαν τις μετακινήσεις του κόσμου. Οπότε οι λίγοι και καλοί μα να γινόμαστε με δεστάκια, ημιοεμβολιασμένοι, με 5G περασμένο κάπου εδώ. Το οποίο 5G δεν πιάνει καλό σήμα ώρες-ώρες. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Bill Gates. Λυπάμαι, αλλά δεν κάνεις καλή δουλειά, δεν κάνεις καλή δουλειά. Αν δεν είχα κοπεί εδώ κάτω, θα τράβαγα μια κόντρα τώρα έτσι για το γούστο, αλλά τέλος πάντων. Ήθελα και τάχνει να ξύρει στο μία εβδομάδα, 10 μέρες. Ας αφήνω τσιρίδα. Εν τω μεταξύ στην πολυκατοικία είμαι μόνος. Λοιπόν, κομπλέ. Κάτι δεν μου έχει κάτσει καλά στο μουστάκι, αυτό το τέλος πάντων για μουστάκι. Το ανέκδοτο το ίδιο. Γελάσει ο κόσμος. Και θα βρω αυστριακή νύφη. Θα προγγίξουν τα κορίτσια, Hallo kleine Mädchen, wie geht es dir? Mir geht es gut. Έλα, πάρτε. Τραγούδι εισαγωγή από το Hallo Mann, το Rammstein, το τελευταίο δίσκο. Ξεπλένω, επιστρέφω, ξεπλένω με κρύο νερό φυσικά να κλείσουν οι πόροι και βάζουμε... Πού το έχω βάλει? Κλασικό γραφημένο πίτραλον. Σπύρο, αν έχεις καμία άλλη πρόταση, ανοιχτός είμαι να το κοιτάξουμε. Βασικά, και οποιοςδήποτε άλλος θέλει, ρίχτε προτάσεις για κανένα after save, έτσι να υπάρχουν 2-3, να υπάρχει ποικιλία. Τα λέμε σε λίγο. Ξεπλήθηκα, αλλά επειδή το σπυράκι που κόπηκε εδώ κάτω από την Derby δεν σταματάει, έλα καλό μου. Κάτσε ξανανοίξω να το παρατηρώ. Περνάμε να δούμε και αν έκανα ωραίο ξύρισμα. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε εδώ που είναι τα σπυράκια, εδώ που κόπηκα και εδώ, στο κομμένο που έχει βγάλει το πιο πολύ αίμα, τσούζι. Το υπόλοιπο είναι μια χαρά. Αχ, ήθελα και εμένα μέρες αξίριστος. Λοιπόν, Ντέρμπι, τι μια λεπιδούλα. Θα ξανατιμηθεί, αλλά στην 36 σε ή στι άλλε δύο, Wilkinson ή. Πώ το λένε, Τζιλέτ. Κάτσε να περάσουμε εδώ να μα κάψει λίγο έτσι τώρα, να μα καψαλήσει. Ξεπλένουμε χέρια. Αυτό το γκρι που αφήνει αυτό το. Η άλλη μπλοκ είναι το κάτι άλλο. Χάλια είμαι, μην κοιτάτε.
κάνω καλοξύρισμα, ρε παιδιά. Κάτι δεν με γεμίζει οπτικά. Δεν ξέρω. Ξεπλένω πάλι και επιστρέφω. Επιστρέφω και ξεπλύνω με άλλον μπλοκ. Βασίτροχος είδος σχετικά. Λοιπόν, πριν που ανέβασα ένα post, ένα story στο Instagram για τους γνωστούς και πλούς θα το δουν. Για εμβόλιο και δεν έκανα δεύτερη δόση εγώ. Πλά με τρέλα, το έκανε η μητέρα μου. Άντε. Με το άθλιο BioNTech. Μη φέρει κανένα πρόβλημα στην καρδιά στη γυναίκα. Έχει τρομάξει το μάτι μου. Λοιπόν, κρεμάμε την τσετούλα. Ανοίγουμε το διπλανό φύλλο της δουλάπας. Πιτραλόν Classic. Ανοίγουμε, έχω καιρό να το βάλω. 2-3 σταγόνες. Ίσως και 5-10. Βάλε μπόλικο. Αν να πετάξει το καθρέφτη. Συμβαίνω αυτά, να βγάλει, να ξυπνήσει το άρωμα. Αχ, τσούζει στο δάχτυλο, κόπηκα, χτύψα πριν εδώ πέρα. Εργατικό ατύχημα. Είχα μια ωραία μεταφορά σήμερα, ένα bypass line. Το οποίο αυτό είχα δουλέψει καλοκαίρι το 16, με είχαν βάλει να το κόψω για να γίνει συγκόλληση. Τόσα χρόνια καθόταν μετά αποθηκευμένο και μου κάτσε πάλι μπροστά μου. Τότε σε να κόβω τις σωλήνες και τώρα στη μεταφορά του. Παντού μου ρε παρά. Καλά έκατσε το μαλάκι, εδώ θα θέλει τώρα μια βελτίωση εδώ ρε. Θα πάμε στο κομμωτήριο κάποια στιγμή, στο πολύ μέλλον. Θύμιος του έρχομαι σε 1,5 μήνα, κανόνισε. Σπάμε πεντάρα για την άδεια. Λοιπόν, θα λέμε τις επόμενες μέρες, καλά να περάσετε. Για τους φίλους που είναι στο εξωτερικό και έχουν αργία, γιατί η Νότια Γερμανία έχει αργία, η Βόρεια Γερμανία δεν έχει τίποτα. Να το πενευτούμε αυτό. Α, φίλοι σε Αυστρία και νομίζω και καντόνια της Ελβετίας έχουν αργία. Καλά να περάσετε και εσείς στην Ελλάδα, καλά να περάσετε κάτω. Έχετε ήλιο, ζέστη, περνάτε καλά έτσι αλλιώς. Εμείς εδώ πέρα έχουμε σκέτο ήλιο, μπόλικοι γύρι, να γονατίζουν οι αλλεργίες εδώ. Λοιπόν, να πούμε κάτι μάτια, κατακόκκινα. Μου κάνει ο προϊστάμενος, τι είπατε Τόμας, λέω, πεθαίνω. Θέλεις να μου δώσεις μια άδεια, έβαλε γέλιο και φύγε. Κακή τρέχει. Τέλος πάντων, καλά να περάσετε. Derby. Καλή ήτανε, παράπονο δεν έχω, άμα δεν με πετσόκοβε στα σπυράκια. Αν και θα το ρίξω στα σπυράκια, μπορεί και όχι, προχωράμε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλά να περνάτε, καλό μεσημέρι.